Θα ακυρώσω το γάμο μου γιατί ερωτεύτηκα μια γυναίκα. Καλησπέρα σας, με λένε Κατερίνα και είμαι 26 χρονών. Αποφάσισα να γράψω στο EFIS Secrets γιατί θέλω τη συμβουλή σας για ένα ζήτημα που αφορά την προσωπική μου ζωή. Δεν ξέρω πώς έμπλεξα έτσι. Αυτό που ζω είναι πρωτόγνωρο, νιώθω ερωτευμένη. Κάποιοι με πολύ συντηρητικές αντιλήψεις και κολλημένα μυαλά ίσως με κρίνουν, αλλά δεν με νοιάζει. Αλλά ας ξεκινήσω την ιστορία μου από την αρχή. Εδώ και 5 χρόνια έχω σχέση με τον Σταύρο. Είναι πολύ καλό παιδί, έχει μια καλή δουλειά και είναι από καλή οικογένεια. Τον γνώρισα μέσω των γονιών μου, καθώς οι πατεράδες μας είναι συνεργάτες. Ξεκινήσαμε να βγαίνουμε οι δυο μας και καταλάβαμε ότι ταιριάζουμε. Είχαμε κοινά γούστα στη μουσική, στο φαγητό, στον τρόπο διασκέδασης γενικά. Και στο σεξουαλικό κομμάτι δεν τα πηγαίναμε και άσχημα, ήμουν ικανοποιημένη. Πριν λίγους μήνες μου έκανε πρόταση γάμου. Στην αρχή τα έχασα, αλλά σκέφτηκα πως αφού περνάμε καλά και οι γονείς μου τον λάτρευαν, γιατί όχι, έτσι δέχτηκα. Οι προετοιμασίες του γάμου σιγά σιγά ξεκίνησαν. Εγώ και φυσικά οι δυο συμπεθέρες, οι μανάδες μας, τρέχαμε για τις προετοιμασίες του γάμου. Εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω και γυμναστήριο έτσι ώστε μέχρι το καλοκαίρι που είναι ο γάμος, να έχω το ιδανικό σώμα. Και εδώ έρχεται η στιγμή που όλα αλλάζουν και όλα όσα είχα δεδομένα στη ζωή μου ανατρέπονται. Στο γυμναστήριο αγόρασα ένα πρόγραμμα personal trainer για πιο γρήγορα αποτελέσματα. Η προσωπική μου γυμνάστρια είναι η Ελένη. Μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, ψηλή μελαχρινή με ατελείωτα πόδια. Ξεκινήσαμε καλά τα μαθήματα, με βοηθούσε, με συμβούλευε, μιλάγαμε αρκετές ώρες, γελάγαμε. Για μένα οι ώρες της γυμναστικής ήταν οι καλύτερες ώρες της ημέρας. Με την Ελένη ταιριάζαμε πολύ. Κάποια στιγμή όμως παρατήρησα την συμπεριφορά της να αλλάζει. Καθώς μου έδειχνε τις ασκήσεις, ένιωθα τα χέρια της να με αγγίζουν περίεργα. Στην αρχή δεν έδωσα σημασία, αλλά αυτό γινόταν όλο και πιο συχνά. Ώσπου μια μέρα, καθώς βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο για τις ανάγκες μιας άσκησης, με φίλησε. Έπαθα σοκ. Έτρεμα, δεν το περίμενα, ένιωθα την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά, λες και θα έβγαινε έξω. Έτρεξα να φύγω. Με τρέλανε στα μηνύματα, μου έλεγε ότι με θέλει και ότι με σκέφτεται. Εγώ ένιωθα μπερδεμένη, αλλά μου έλειπε πολύ. Ήμουν με τον Σταύρο και σκεφτόμουν εκείνη. Δεν μπορούσα να αντιστέκομαι άλλο. Μου έγινε αιμονή. Πήγα και την βρήκα. Αφέθηκα και ανταπέδωσα στον έρωτα της. Ζήσαμε στιγμές πάθους. Δεν είχα ξανανιώσει έτσι. Κανένας άντρας δεν με είχε κάνει να νιώσω έτσι, τόσο μοναδική. Ένιωσα ειδονή και πάθος. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Πώς θα αποκαλύψω στον Σταύρο και στις οικογένειες μας την αλήθεια? Θέλω να ακυρώσω το γάμο μου. Δεν μπορώ να τον παντρευτώ ενώ είμαι ερωτευμένη με μια γυναίκα. Πώς θα το κάνω όμως αυτό λίγους μήνες πριν το γάμο? Δεν θέλω να πληγώσω τον Σταύρο. Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω.